Kalimera, good morning. This Greek listening comprehension exercise is for beginners. You will listen to three easy-to-follow conversations and monologues in modern Greek, and then you will be requested to answer a few questions. The answers are found at hellenika.com. You will be provided with a direct link in the description. Ας αρχίσουμε. Let's get started. Δύο γυναίκες μιλούν για το επερχόμενο ταξίδι τους. Επιλέξτε τα πράγματα που θα πάρουν μαζί τους. Οι σωστές απαντήσεις είναι 4 χωρίς το παράδειγμα. Μόλις έβγαλα τα αεροπορικά εισιτήρια για Θεσσαλονίκη. Τα βάζω στην τσάντα μου για να μην τα ξεχάσουμε. Εσύ έχεις πακετάρι? Όχι, δεν έχω βάλει όλα τα πράγματα στις βαλίτσες μου. Έχω όμως φτιάξει το νεσεσέρ με τα καλλυντικά μου. Εντάξει, μην ξεχάσεις να πάρεις το αντιλιακό σου. Ίσως πάμε για μπάνιο στην Χαλκιδική. Εντάξει, θα πάρω την αντιλιακή μου κρέμα και το μαγιό μου. Όμως η πρόγνωση του καιρού λέει πως θα έχει λίγη ψύχρα. Θα πάρω και μια ζακέτα για το βράδυ. Μόλις έβγαλα τα αεροπορικά εισιτήρια για Θεσσαλονίκη. Τα βάζω στην τσάντα μου για να μην τα ξεχάσουμε. Εσύ έχεις πακετάρι? Όχι, δεν έχω βάλει όλα τα πράγματα στις βαλίτσες μου. Έχω όμως φτιάξει το νεσεσέρ με τα καλλυντικά μου. Εντάξει, μην ξεχάσεις να πάρεις το αντιλιακό σου. Ίσως πάμε για μπάνιο στην Χαλκιδική. Εντάξει, θα πάρω την αντιλιακή μου κρέμα και το μαγιό μου. Όμως η πρόγνωση του καιρού λέει πως θα έχει λίγη ψύχρα. Θα πάρω και μια ζακέτα για το βράδυ. Ακούστε τον Νίκο να περιγράφει το νέο του σπίτι. Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις. Το νέο μου σπίτι βρίσκεται σε μια ήσυχη γειτονιά της Αθήνας. Δεν είναι μονοκατοικία, αλλά διαμέρισμα. Το διαμέρισμα μου είναι στον 4ο όροφο μιας 5όροφης πολυκατοικίας. Μένω δηλαδή κάτω από το ρετυρέ. Ευτυχώς, η πολυκατοικία έχει ανελκυστήρα και δεν χρειάζεται να ανεβαίνω τις σκάλες με τα πόδια. Το διαμέρισμα μου έχει υπέροχη θέα. Από το μεγάλο μου μπαλκόνι βλέπω την Ακρόπολη των Αθηνών. Το νέο μου σπίτι βρίσκεται σε μια ήσυχη γειτονιά της Αθήνας. Δεν είναι μονοκατοικία, αλλά διαμέρισμα. Το διαμέρισμα μου είναι στον 4ο όροφο μιας 5όροφης πολυκατοικίας. Μένω δηλαδή κάτω από το ρετυρέ. Ευτυχώς, η πολυκατοικία έχει ανελκυστήρα και δεν χρειάζεται να ανεβαίνω τις σκάλες με τα πόδια. Το διαμέρισμα μου έχει υπέροχη θέα. Από το μεγάλο μου μπαλκόνι βλέπω την Ακρόπολη των Αθηνών. Ένας άντρας επισκέπτεται τη γιατρό. Συμπληρώστε τη κάρτα του ασθενή. Γεια σας, καθίστε. Ο κύριος Πέτρου. Ναι, ο ίδιος. Ιωάννης Πέτρου. Ηλικία. Είμαι 25 ετών. Τι συμπτώματα έχετε? Έχω πονόλαιμο, καταρροή και κακουχία εδώ και 3 ημέρες. Είχατε και πυρετό? Ναι, ανέβασα 38 πυρετό χθες το απόγευμα. Σήμερα είχα 10, δηλαδή ανέβασα 37 βαθμούς. Μάλιστα. Αισθάνεστε και κάτι άλλο? Δεν έχω κάποιο άλλο σύμπτωμα. Ούτε βήχα, ούτε πονοκέφαλο. Τα μόνα συμπτώματα που είχα ήταν πονόλαιμος, καταρροή, κακουχία και χαμηλός πυρετός. Γεια σας, καθίστε. Ο κύριος Πέτρου. Ναι, ο ίδιος.
Ιωάννης Πέτρου. Ηλικία. Είμαι 25 ετών. Τι συμπτώματα έχετε? Έχω πονόλαιμο, καταρροή και κακουχία εδώ και 3 ημέρες. Είχατε και πυρετό? Ναι, ανέβασα 38 πυρετό χθες το απόγευμα. Σήμερα είχα 10, δηλαδή ανέβασα 37 βαθμούς. Μάλιστα. Αισθάνεστε και κάτι άλλο? Δεν έχω κάποιο άλλο σύμπτωμα. Ούτε βήχα, ούτε πονοκέφαλο. Τα μόνα συμπτώματα που είχα ήταν πονόλαιμος, καταρροή, κακουχία και χαμηλός πυρετός. If this video was helpful, you can like, comment, and share with a friend. It is recommended to subscribe to this channel and be updated whenever a new video is posted. Now check the description to find a link to all the answers.